Θα δούμε αποκλειστικά τις δύο φωτογραφίες που έχουμε και ίσως και να έχουμε και βίντεο σε μερικά δευτερόλεπτα. Πες όμως, πρέπει λίγο να το πουλήσει σωστά το θέμα, εντάξει. Πες ότι έχουμε πάθει μία αιμονή, θα την έλεγα, στις σκέψεις όλοι μας για το τι γίνεται με αυτό το ζευγάρι, Βανδύ, τι γίνεται Μπισπίκη, με τη Δέσποινα Βανδύ και τον αγαπημένο Βασίλη μας Μπισμπίκη, που εσύ τον αγαπάς πολύ, τον είδες και στην παράσταση, πήγανε ταξίδι και προσπαθούσαμε να τους βρούμε στη Ρώμη. Λοιπόν, και η καλή μας τύχη, επειδή μας αγαπάει ο Θεός, πήραμε σε πόσα ξενοδοχεία πήραμε τηλέφωνο. Ρε, τώρα μην μας λες πως κάνουμε ρεπορτάζ. Δεν μας αφορά εμάς. Κατά τύχη λοιπόν ένας άνθρωπος που ήταν στο αεροδρόμιο, κατά τύχη, μας έστειλε αυτές τις φωτογραφίες. Εδώ είναι η Δέσποινα Βανδύ. Εδώ είναι ο Βασίλης Μπισμπίκης. Τι είπε ο Ευαγγελάτος, το κάνεις. Εδώ είναι ο Βασίλης Μπισμπίκης. Εδώ είναι η Δέσποινα Βανδύ. Είναι οι φωτογραφίες, να πω, δεν είναι. Είναι εσύ τώρα. Δεν είπε, πριν να από 5 λεπτά. Είναι πριν από 5 λεπτά οι φωτογραφίες αυτές από το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης. Είναι, πετάνε με την πτήση. Τώρα θα πάνε όλοι οι δημοσιογράφοι να τους περιμένουν εκεί, όχι μόνο Μπάκας. Είναι φωτογραφίες που μας στείλαν πριν από 5 λεπτά. Περίμενε. Από το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης. Κάτσε να το πουλήσω. Κάνει σύσκεψη και στους άλλους τώρα. Τους λες, στείλτε και στείλτε. Να κάνω, αυτά είναι που θα στείλουμε. Έτσι κι αλλιώς, αύριο είναι Σαββατοκύριακο. Να το παίξουν οι εκπομπές Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, δεν έχουμε βιντεάκι. Έχουμε και βίντεο, παρακαλώ πολύ. Δώστε στην κυρία Σκορδά εδώ που θέλει. Όχι, που θα είχαμε μόνο φωτογραφίες. Ο κύριος τράβηξε και βίντεο. Ορίστε, Φέη. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε αποκλειστικές πλάνα. Μιλάνε τώρα. Έλα, Φέη, σχολίασέ το. Λοιπόν, θέλω να δω πόσες βαλίτσες έχουν μαζί. Αρκετές. Είναι μία μεγάλη και ένα σακουβάκι. Το μπλε τι έχει αγοράσει. Ο Μπάκας είναι από πίσω. Ποιος είναι, παιδιά? Στην Ιταλία, όχι. Λοιπόν, είναι αποκλειστικά πλάνα πριν από 5 λεπτά. Τα πήραμε. Ένα κόκκινο τζόκι, καπελάκι, μαύρο μπουφανάκι. Ωραία, είναι ταιριαστή. Πολύ ωραίο ζευγάρι, χαλαρό, πέρασε ωραία. Τώρα επιστρέφουνε μια χαρά. Πήρανε δυνάμεις το Σαββατοκύριακο και για τον. Και μέσα, Φέη, κοίτα, έχουμε και άλλα πλάνα. Κι άλλο. Παιδιά, ανησυχώ τώρα, τι θα γίνει, δεν σταματάει. Ο Βασίλης Μπισμπίκης, μας τα στέλνουμε, τι να κάνουμε, τώρα βρέθηκε και ο άνθρωπος ακολουθεί. Ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά, αφήστε μένα το Μπισμπίκη. Τα βάρη κουβαλάει ο Βασίλης Μπισμπίκης, τα βάρη κουβαλάει. Όχι, κουβαλάει, έχει backpack, πώς το λένε αυτό. Ναι, για τη μεγάλη βαλίτσα. Και η Δέσποινα φοράει το, πού είναι η Δέσποινα? Δίπλα. Δίπλα. Να, τώρα έχει μετακινηθεί. Εγώ, παιδιά, Δέσποινα δεν βλέπω τώρα στα μέσα πλάνα. Να, με το κόκκινο το καπελάκι. Δίπλα, τι ωραία, ρε παιδιά. Τι είναι το ωραίο. Ωραίο είναι που ένα ζευγάρι. Εσύ δεν τον έσαι ένα ζευγάρι ερωτευμένο, πήγε τα ξέρετε. Τώρα δεν το βλέπω μαζί για να πω τι ωραίο. Γιατί φοβούνται, μην υπάρχει παπαράτσι. Τελικά είχαν άδικο. Άρε μου, τσινά, πάλι σε φτιάξαμε. Ένα ευχαριστώ, δεν μα λε. Λοιπόν, μόνο στη Μαλέσκου λε. Έχει σχόλιο ο Περί επειδή είναι Ιταλία. Να πει τι. Επειδή είναι Ιταλοτραφή ο Περί, δεν ξέρω. Έχω να πω το εξή, ότι και να πήγανε ω φίλοι, γυρνάνε με κάτι παραπάνω, γιατί έτσι είναι η Ρώμη. Η Ρώμη είναι ιδανική για να έχεις αισθήματα και να τα κάνεις ακόμα πιο έντονα. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο θα σας το πω. Τσεστά να λετζέντα ρωμάνα, λεγκάτα στα βέκια φοντάνα. Περκούι σι τσεμπούτι σορτίνο, κοστρίτζι ερδεστίνο αφάτε τορνά. Δηλαδή θα ρίξει ένα νόμισμα όταν πας στη Ρώμη και το μέλλον, το πεπρωμένο θα σου έρθει όπως το έχεις. Πηγή αδύνατον. Παραστάσεις τώρα για τον Μπισμπίκη. Πάντως, παιδιά, τώρα πας ο Μπισμπίκης με τη Βανδύ. Η Βανδύ στην Κύπρο πρέπει να πάει. Πού να φανταστεί τώρα η Βανδύ και ο Μπισμπίκης ότι θα υπάρχει ένας Έλληνας που θα πετάει μαζί με τους και θα στείλει πλάνα στο πρωινό. Δηλαδή. Θα στείλει πλάνα στο πρωινό νωρίτερα από ό,τι θα πετάξει. Και λέγαμε χτες να δούμε ποιες, ότι πρέπει να επιστρέψουν γιατί έχουν τις παραστάσεις και να δεν πάει ξέρω, στην εγώ δεν Κύπρο. Είμαι στις σκέψεις, τα λέτε αυτά. Εσύ δεν είπες να δούμε με την Αιτζίαν ποιες είναι οι πτήσεις. Εγώ. Και να στείλουμε είπα έναν άνθρωπο εκεί, εγώ δεν τα λέω. Έξω από το αεροδρόμιο. Εγώ είπα να στείλουν άνθρωπο έξω από το αεροδρόμιο. Ναι. Αγαπάνε το πρωινό οι Ιταλοί, αγαπάνε το πρωινό. Είναι ένας τηλεθεατής του πρωινού, βρέθηκε ένας και αγαπάνε το ταξίδι. Το είδατε αυτό που ανέβηκα, πήρα ένα ταξί να πάω στο Ζάπιο τις προάλλες και βλέπω, ακούω γνώριμα πράγματα και λέω ότι κάτι γίνεται εδώ, τι τίζαβο είναι. Έβλεπε την εκπομπή το βράδυ ο άνθρωπος. Και λέει ο Γιάννης. Υπάρχουν και ανομαλίες. Δεν είναι όλοι άνθρωποι. Είναι και κάτι, δεν έχουν κάτι να κάνουν. Βλέπετε, υπάρχει και αυτή η λογική. Λοιπόν, καλή επιστροφή να έχουν τα παιδιά. Κατά αντιλαμβάνεστε ότι εδώ στο αεροδρόμιο θα είναι όλοι. Εμείς δεν θα πάμε, δεν έχει νόημα τώρα. Δεν θα στείλουμε κάμερα. Για τον Νόρε, εντάξει.
Εγώ πιστεύω. Ο Μπάκας πρέπει να πάει. Εγώ πιστεύω ότι εδώ. Αν έχει τα κότσια. Εγώ πιστεύω ότι εδώ θα φύγουν χώρια. Θα εξαφανιστούν. Θα βγουν χώρια σίγουρα. Σιγά γιατί. Γιατί ρε Φέη τώρα δεν περίμενα. Τώρα θα του ενημερώσει κάποιο ότι το παίζουμε εδώ τόση ώρα. Λες, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, τα φιλιά μας, καλό ταξίδι. Και χωρίς αναταράξεις. Και ξέρω και ποιος θα τους ενημερώσει. Ρώμη ή Αθήνα, πόσες ώρες είναι? Δύο ώρες. Δύο ώρες, προλαβαίνει η Κατερίνα να τους πάρει τηλέφωνο τώρα. Λοιπόν, τα φιλιά μας και στην Κατερίνα. Πάμε στο